Να μείνουμε στο Άργο, καθώ συνεχίζονται από του εμπόρου οι διαμαρτυρίε για τη λειτουργία τη λαϊκής αγορά. Οι έμποροι κάνουν λόγο για προϊόντα μαϊμού που διακινούνται στην αγορά, ενώ εκφράζουν και ερωτηματικά σε σχέση με το τι γίνεται με τα χρέη προς τον Δήμο. Τα προβλήματα είναι χρονίζοντα τη δηλαδή, λαϊκή αγορά του Άργου. Ε, εγώ θέλω να, να κάνω ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα ότι η Νέα Δημοκρατική Αρχή έχει ήδη πέντε μήνε θητεία. Άρα, εμεί πια πρέπει να αρχίσουμε να, να μιλάμε και η περίοδο χάρητο για μα έχει τελειώσει. Γιατί κάποια πράγματα, αν ήταν να γίνουν, θα έπρεπε να γίνουν. Τώρα, πάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση των παραποιημένων προϊόντων, προϊόντων μαϊμού που λέμε. Έχουμε επισημάνει σε όλε τι υπηρεσίε πάρα πολλέ φορέ ότι αυτή τη στιγμή στη λαϊκή του Άρμου πολλούνται τέτοια προϊόντα. Είναι καραμπινάτε μαϊμούδε, σε εξευθελιστικέ τιμέ, προϊόντα χαμηλή ποιότητα τα οποία δημιουργούν και μια πολύ κακή εικόνα και για τα μαγαζιά, διότι προσπαθούν να πείσουν τους καταναλωτέ ότι είναι τα ίδια, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι μαϊμούδες. το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο νόμος είναι πολύ σαφής, υπάρχει η Επιτροπή Κατασχέσεων, υπάρχει πολύ αυστηρή διαδικασία, όλα αυτά είναι στα χέρια του Δήμου. Ο Δήμος πέντε μήνες τώρα, ενώ το έχουμε επισημάνει, δεν έχει κάνει ούτε την Επιτροπή Κατασχέσεων, ούτε επιθυμία από ό,τι βλέπουμε, να επέβη σε αυτό το θέμα. θα μπορούσε άνετα να πάει εκεί με το φορτηγάκι, να τα φορτώσει όλα και οι ποινέ είναι και πολύ, πολύ βαριέ. Δεν βλέπουμε να γίνεται Οπότε προ αυτή την κατέθεση. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι δεν, ε, δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι όλα ε, στην αρμοδιότητά του. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις οφειλές των πολιτών της λαϊκής αγοράς προς το Δήμο. Παραμένει αυτό το πρόβλημα, έχουν εξοφλήσει τις οφειλές ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε, ε, εμείς ξέραμε από πέρσι ότι χρωστάγαν 100.000, χρωστάγαν όλο το 10. Ε, το 11 είναι περίπου άλλες 100.000. Έχουμε ένα έγγραφο στα μέσα του Γενάρη, προειδοποιώντας και λέγοντας, προειδοποιώντας, ενημερώνοντας την Δημοτική Αρχή ότι ο νόμος είναι σαφής και ότι πρέπει αυτά να εισπράττονται στην αρχή του χρόνου. Ε, μετά στείλαμε ένα έγγραφο στις 14 Μαΐου, έχουν περάσει 20 και ζητάμε έναν απολογισμό του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα οικονομικά τη λαϊκή. Δυστυχώ, μετά από 20 ημέρε δεν έχουμε καμία απάντηση. Και αναρωτιέμαι, τόσο δύσκολο να δώσουν μια απάντηση για τι οφειλέ, ή μήπω θέλουν κάτι να κρύψουν, μήπω δεν θέλουν να μάθουμε τι γίνεται στη λαϊκή. Εάν δεν θέλουν να μάθουμε, είναι θέμα πια διαφάνεια και δυστυχώ εμεί θα περιμένουμε άλλε 5-6 ημέρε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Εμεί θα περιμένουμε την απάντηση για να δούμε τι γίνεται. Φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Με την εν γέννη λειτουργία τη λαϊκή αγορά, έχετε κάποια προβλήματα. Κοιτάξτε, αν... να δείτε, σα είπα, πέντε μήνε ε, δεν μιλήσαμε ιδιαίτερα, χαμη, κρατήσαμε χαμηλού τόνου. Η λαϊκή αγορά, στο επίπεδο, πάντα μιλάμε για τα βιομηχανικά είδη, ε, είναι, χειρό... ναι, είναι σε χειρότερο, ίσω και σε χειρότερο σημείο από ότι την 1η του Γενάρη. Πέντε μήνε μια δημοτική αρχή, η οποία δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει τον έλεγχο, γίνονται όλε οι παραβάσει, οι οποίε. Ό,τι παράβαση προβλέπεται, γίνεται. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια μακαριότητα και μια αίσθηση χαλαρότητα ότι θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει διάθεση. Γιατί εμεί έχουμε προτείνει να φτιάξουμε μια επιτροπή υπεθρείου εμπορίου, την έχουμε προτείνει και γράφο, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Και γενικότερα η λειτουργία είναι ε, εκτό ελέγχου. Εάν κάποιο νομίζει και μπορεί να επιχειρηματολογήσει ότι είναι εντό ελέγχου, εμεί θα του αποδείξουμε ότι είναι εκτό ελέγχου. Και κλείνω ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει και ο Δήμαρχο να ενημερωθεί για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζει όλα αυτά, για τι οφειλέ, για τι μαϊμούδε. Για την πλήρη εκτό ελέγχου και, ε, ε, και τον εκτροχιασμό τη λειτουργία. Εάν δεν τα ξέρει, τον ενημερώνουμε εμεί δημοσίω και προφανώ θα πρέπει αυτό, εάν είναι ηγέτη αυτή τη πόλη, να επιβάλλει στου υφιστάμενου του να λειτουργήσει, κάτι, ε, να λειτουργήσει ο νόμο και η νομιμότητα. Εκτό αν όλα αυτά που λέγονται για το εμπόριο και την νομιμότητα είναι κροκοδίλια δάκρυα και τίποτα άλλο εκ μέρου τη ηγεσία τη πόλη.